Ας ξεκινήσουμε τώρα να πάμε να κάνουμε το blog μας. Όσοι έχετε κάνει παλαιότερα blog, θα πρέπει να ξεκινήσετε το καινούριο, το οποίο θα είναι από εδώ και πέρα μόνιμο. Αν πάτε εδώ στο My Blog και δεν έχετε blog, κοιτάξτε τι θα σας βγάλει. Ή αυτό ή κάτι άλλο που σημαίνει ότι δεν έχουμε blog. Έτσι, για πρώτη φορά λοιπόν, θα ξεκινήσετε από το Create or Edit Your Blog. Εάν έχετε παλαιότερα blog, μπορείτε να τα διαχειριστείτε από εδώ. Για αυτούς που θα κάνετε τώρα καινούργιο, θα ξεκινήσετε, θα πάτε στο My Blog. Σε λίγο καιρό θα είναι μόνο αυτό, θα το πατάτε. Όταν καταργήσουν όλοι, μεταφέρουν τα δεδομένα τους στα καινούργια blog οι παλαιότεροι. Έτσι, εσείς που ξεκινάτε τώρα θα πατήσετε My Blog. Με το που θα πατήσετε My Blog θα σας πάει στη σελίδα όπου δημιουργούμε blog πια. Η πρώτη κίνηση που θέλω να κάνετε είναι να πάτε στα settings, να το ανοίξετε. Και εδώ ανοίγει στο General. Αν πάτε κάπου αλλού θα πατήσετε το General. Και εδώ βάζετε τον τίτλο που θέλετε να έχει το blog σας και εδώ τον υπότιτλο, δηλαδή στα blog τα πιο μικρά γράμματα που υπάρχουν. Έτσι, εάν βάλετε τον τίτλο και τον υπότιτλο, εδώ τι να βάλουμε. Βάλω ένα hello. Λοιπόν, πατήσουμε Save Changes. Έχει τελειώσει. Έχουμε blog, νάτο το blog μας. Έχει τίτλο και εδώ έχει τον υπότιτλο. Λοιπόν, αυτό που θα μάθουμε εμείς στο επόμενο είναι πώς θα πάμε να βάλουμε θέμα, τα πετσαρία που λέμε, έτσι. Στο άλλο βίντεο όμως. Επαναλαμβάνω, Create My Blog, Settings, στο General εδώ πηγαίνουμε, εδώ βάζουμε τον τίτλο που θέλουμε να έχει το blog μας και εδώ βάζουμε τον υπότιτλο που θέλουμε να έχει το blog μας. Save Changes και έχετε blog. Να δείτε τώρα που έβαλα αυτά εδώ, άλλαξε. Στο επόμενο βίντεο θα πάμε να το ομορφύνουμε, να βάλουμε χρώματα. Καλή επιτυχία λοιπόν και έχετε blog.